Η δύναμη των προτάσεων είναι η απλότητά τους. Ζωντανεύοντας τρία από τα θέματα του βιβλίου, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Οι σηματοδότες ως σημεία αναφοράς στην πόλη θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανέβρεση συγκεκριμένων σημείων προορισμών εντός της πόλης. Με την πρόταση αρρύθμισης των σηματοδοτών, δημιουργείται ένα ενιαίο σύστημα αναφοράς και κωδικοποίησης των διασταυρώσεων που απλοποιεί την ανέβρεση διαδρομών και προορισμών στην πόλη. Επίσης, ενισχύονται η φιλικότητα και η λειτουργικότητα της πόλης, ενώ παράλληλα εξοικονομούνται χιλιάδες ανθρωποώρες και άσκοπα οχηματοχιλιόμετρα καθημερινά. Στην εικόνα φαίνονται τα τυπικά κυκλοφοριακά προβλήματα που σημειώνονται στις εισόδους των σχολείων της πόλης. Στενό πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο, σταθμευμένα οχήματα που περιορίζουν το οπτικό πεδίο, έλλειψη πρόνοιας και μέτρων για την απρόσκοπτη κίνηση των μαθητών. Τρεις απλές παρεμβάσεις μεταμορφώνουν το οδικό περιβάλλον και εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας. Μικρή οπισθοχώρηση της εισόδου, η οποία αυξάνει το ζωτικό χώρο του πεζοδρομίου, τοπική διαπλάτηση του πεζοδρομίου που αποκαλύπτει το οπτικό πεδίο και ανυψωμένη διάβαση πεζών με χρωματική διαφοροποίηση, η οποία υποχρεώνει σε μείωση της ταχύτητας των οχημάτων και σε απόδοση προτεραιότητας στους μαθητές. Αυτή είναι μια συνηθισμένη εικόνα σε έναν δρόμο όπου τα αυτοκίνητα καταλαμβάνουν την περιοχή της διάβασης, εμποδίζοντας τους πεζούς που κινούνται με πράσινο. Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι και η θέση του σηματοδότη στο τέλος της διάβασης. Αν τοποθετηθεί ο σηματοδότης στην αρχή της διάβασης, οι οδηγοί των αυτοκινήτων υποχρεώνονται να σταματήσουν πριν από τη διάβαση, προκειμένου να έχουν οπτική επαφή με το σηματοδότη. Η διάβαση πεζών, συνεπώς, παραμένει ελεύθερη και οι πεζοί μπορούν να διέλθουν άνετα και με ασφάλεια. Έξυπνοι δρόμοι για μια ανθρώπινη πόλη. 29 εικονογραφημένες προτάσεις του συγκοινωνιολόγου Σταύρου Κωνσταντινίδη. Προλογίζει ο βουλευτής και συγγραφέας Πέτρος Τασόπουλος. Εκδόσεις Athens Voice Books 2014.